Στο Σαν Πέντρο του Μπελίζ, οι σερβιτόροι μπαίνουν στη θάλασσα για να σερβίρουν τους τουρίστες. Είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται σε όλα τα τουριστικά μέρη. Ακριβώς δηλαδή όπως έγινε και σε γνωστό beach bar στη Ρόδο. Όλη η Ελλάδα ασχολούνταν τις τελευταίες ημέρες με τον κολυμβητή σερβιτόρο της Ρόδου και κατά πόσο καταπατώνται τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο ψευτοδικαιωματισμό έχει χτυπήσει κόκκινο σε αυτή τη χώρα, ο οποίο, όπω και ο Λαλάκη, είναι εισαγόμενη, καθώ είναι δέκτη τη ξένη σκέψη, να παράγει τη δική της. Φυσικά γι' αυτό η αποκλειστική ευθύνη είναι του ελληνικού πολιτικού συστήματο, που έχει επιτρέψει να καταναλώνεται η ελληνική κοινωνία από τέτοιε ανοησίε. Μάλιστα έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο η ανοησία όπου κάποιοι είχαν κάνει θέματα βέρνα στην Κάρπαθο όπου άκουσον άκουσον έριχνε ζωντανά τα ψάρια στο τηγάνι. Θεωρούσαν ότι τα ψάρια θα έπρεπε πρώτα να πεθάνουν από ασφυξία και μετά να τηγανιστούν και ότι με το να τηγανίζονται πρώτα υπήρχε καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Και οι αστακοί βράζονται ζωντανοί εδώ και χρόνια γιατί κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε για τους αστακούς.